Και στο σημείο αυτό, εγώ να καλωσορίσω στο ΣΤΑΡ τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Δημητρή Κερίδη. Καλησπέρα, κύριε Κερίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Βιενίδη. Το ερώτημα είναι το εξή. Ε, η επιστολή αυτή που απέστειλαν τα 35 μέλη τη Βουλή των Αντιπροσώπων στον κύριο Μπάιντεν, η τροπολογία που έχει πάει για να ενταχθεί στον προπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. τα μηνύματα που στέλνει ο κύριο Μενέντε από την Γερουσία, που φαντάζομαι απηχεί και ένα κλίμα δείχνουν ότι ο κύριος Ερντογάν έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του για να πάρει ό,τι είναι να πάρει παρά την πρόθεση του κύριου Μπάιντεν. Είναι προφανές αυτό και είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Η απόφαση για την αναβάθμιση των F-16, πολλό δε μάλλον την πώληση νέων F-16, περνάει μέσα από το Κογκρέσο. Και εκεί το κλίμα για την Τουρκία είναι, θα έλεγα, πολύ μετριοπαθώ, βαρύ, βαρύ, πολύ βαρύ και βάρυ είναι περαιτέρω του τελευταίου μήνε με όσα κάνει ο Ερντογάν στην επέκταση του ΝΑΤΟ προ Σουηδία-Φιλανδία και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Είχαμε αυτού του 35. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι δεν πρόκειται για ελληνοαμερικανικό κόμμα. Ναι, μονολόμι. δεν είναι μόνο ελληνοαμερικανή, είναι και πολύ αμυγό αμερικανή. Ακριβώ αυτό. Είναι τέσσερι από του 35 οι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι δίνουν τη μάχη και μπράβο του. Ο Τζον Σαρμπάνη, γιο του ναι. ε, πολύ μεγάλου Πολ Σαρμπάνη, ο Κρι Πάπα, ο Γκά Μπιλιράκη, η Νικόλ Μαλιοτάκη. Αυτοί οι τέσσερι. Αλλά υπάρχουν άλλοι 31 από όλη την Αμερική και από τα δύο κόμματα, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, που στέλνουν το μήνυμα. Ξέρετε, στο εξωτερικό νομίζουν ότι ο Αμερικάνο πρόεδρο είναι παντοδύναμο ναι. και προφανώ έχει μια προτεραιότητα στα ζητήματα εξωτερική πολιτική. Αλλά το Κογκρέσο έχει εκδικήσει και έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια να παίζει ρόλο συναποφασιστή για ό,τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό το πέτυχε κυρίως ο Μενέντες αλλά μια έτσι διακομματική α, ε, ε, κατάσταση στην Βουλή απέναντι στην Τουρκία. Με βοηθώ και το φιλοισραηνό λόμπι και το αρμενικό, προφανώς το ελληνοαμερικανικό τους Κούρδους και πάρα πολλούς άλλους που βλέπουν την Τουρκία ως ταραχοποιό. Ναι, μπορείτε να ρισκάρετε εσεί μια εκτίμηση αν σε αυτό το κλίμα και με, το, με την κατάσταση που επικρατεί και στην αμερικανική πολιτική σκηνή, που είναι πολύ λεπτέ οι ισορροπίε στη Γερουσία κυρίω, ο κύριο Ερντογάν θα πάρει εν τέλει έστω την αναβάθμιση. Δεν μιλάω καν για νέα αεροσκάφη. Οι λεπτέ είναι υπέρ μας, διότι το γεγονό ότι έχει μια γερουσία απολύτω διαρρεμένη, 50-50, αναβαθμίζει το ρόλο του Μενέντε, ο οποίο γίνεται πανίσχυρο, δεν μπορεί να τον αγνοήσει ο πρόεδρο. Και γενικά τα τελευταία χρόνια έχουμε αδύναμε προεδρίες, ακριβώ εξαιτία μια σειρά πολιτικών εξέλιξεων στο εσωτερικό, με το Κογκρέσο να παίζει καθοριστικό ρόλο και στην εξωτερική πολιτική. Ρωτήθηκε ο Γκρέκ Μίξ. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών ναι. στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ήταν εδώ και συναντήθηκα μαζί του την περασμένη εβδομάδα ω εκπρόσωπο τη Ελληνική Βουλή. Αυτό που είπε ο Μίξ και είναι σημαντικό είναι ότι μέχρι στιγμή δεν έχει έρθει κάποιο επίσημο αίτημα από την Αμερικανική κυβέρνηση για τα τουρκικά f -16... Είναι προφανέ ότι και ο πρόεδρο Βάιντεν τεστάρει λίγο τα νερά για να δει ποιο είναι το κλίμα στη Γερουσία. Πριν κλείσουμε, κύριε Κερίδη, θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Επειδή είδαμε τη νέα επίθεση του κυρίου Ακάρ. Μου έκανε αίσθηση να σας πω γιατί. Διότι μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ είχαν περίπου μία εβδομάδα μετά το ξέσπασμα του κύριου Ερντογάν οι Τούρκοι να μπουν πάλι σε αυτή τη λογική των ρητορικών προκλήσεων. Σημαίνει κάτι η επίθεση του κυρίου Ακάρ θέλει απλά να συντηρήσει ένα κλίμα και για το εσωτερικό του. Νομίζω αυτό. Κοιτάξτε να δείτε σήμερα. Είχαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση για την Τουρκία. Την υποβάθμιση, περαιτέρω υποβάθμιση του αξιόχρεου του τουρκικού δημοσίου από τον οίκο αξιολόγηση Σαφίτ. Έρχεται σε συνέχεια σειρά υποβαθμίσεων που έχουν υποστεί οι Τούρκοι την ώρα που το δικό μα δημόσιο χρέο αναβαθμίζεται. Έχουμε συνεχή διολίστηση τη τουρκική λίρα και μεγάλη πίεση εντυνόμενη, θα σα έλεγα, στην τουρκική οικονομία, καθώ παρατείνεται η ενεργειακή κρίση. Η Τουρκία εξαρτάται απόλυτα από τι εισαγωγέ ενέργεια. Άρα το κλίμα εκεί είναι βαρύ και προφανώ θα έχουμε αυτέ τι ρητορικέ εξάρσει, θα σα έλεγα, από του διαφόρου. Άλλωστε, ο κύριο Σακάρη έχει υπάρξει πολύ φλίαρο και στο παρελθόν. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε να καλά. Καλό βράδυ. Εμεί αλλάξουμε.